επειδή πριν μπούμε στο στούντιο, οι εκλεκτοί και οι αγαπημένοι εδώ καλεσμένοι είχαν και μια αγωνία αναφορικά με τα μπασκετικά, θα μπορέσουμε να σας δώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την απάντηση. Αριστομένης Κανελόπουλος, αν λέω καλά τουλάχιστον το... Ναι. Ωραία. Να μας δώσει την πληροφορία, κύριε Νικολακόπουλε, για το τι τελικά έγινε στον αγώνα μπάσκετ στο ΆΚΑ. Αριστομένη. Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το πρωτάθλημα για 41η φορά στην ιστορία του. Έκανε την επική ανατροπή από 0-2 νίκες που είχε μπροστά ο Ολυμπιακός. Έκανε το 3-2 στη σειρά, έφερε τούμπα δηλαδή τη σειρά, με 87-82 σήμερα σε ένα match thriller στο ΆΚΑ, με φοβερή εμφάνιση του Κώστας Λούκα που πέτυχε 29 πόντους. Και αυτό έφερε τον τίτλο ξανά στον Παναθηναϊκό έπειτα από 3 χρόνια. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο επόμενος πίσω από τον Σλούκα που πέτυχε 29 πόντους ήταν ο Γκραντ με 15, αλλά και το γεγονός ότι όλο το παιχνίδι πήγαινε πόντο-πόντο. Ο Παναθηναϊκός ξέφυγε κάποια στιγμή μέχρι και 10 πόντους, ο Ολυμπιακός το έφτασε στο τέλος, στον πόντο. Ήταν ένα μάτς πραγματικό θρίλερ. Από εκεί και πέρα, έντονοι παγισμοί από τον κόσμο στο ΆΚΑ, γίνεται ένας χαμός. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτη φορά γίνεται ανατροπή από το 2-0. Ναι, γι' αυτό και το είπα. Ευχαριστώ για την πάσα. Είναι δεύτερη φορά, το έχει ξανακάνει. Από πάνω λένε το έχει ξανακάνει η ΑΕΚ το 2002. Το 2002, πάνω στον Ολυμπιακό. Ναι, ναι, ναι. Και λίγο νεράκι ακόμα στην κυρία Μεθελίδη. Λίγο νεράκι ακόμα. Εμείς πάμε για την επόμενη χρονιά. Λίγο νεράκι ακόμα. Θα κάνουμε και εμείς τον W Euroleague και πρωτάθλημα. Λοιπόν, αριστομένα, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.